Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή της ομάδας K19 του Άρη, τον Πασχάλη τον Μελισσά, ο οποίος μάλιστα σήμερα έχει και την πρώτη του γνωριμία και κουβέντα και με τον προπονητή της πρώτης ομάδας, τον Δημήτρη Σπανό. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά? Καλά είμαι, καλά, μια χαρά. Μάλιστα, μάθαμε ότι είσαι και άρτια αφιχθής από τη Ρόδο που ολοκλήρωσες το σεμινάριο, τα μαθήματα για το δίπλωμα, το UEFA Alpha, παρακολουθείς το? Ναι, σωστά, το Alpha, τελείωσε η δεύτερη φάση. Και τώρα ξεκινάμε, μπήκαμε στην ευθεία για να ξεκινήσουμε και την προετοιμασία της ομάδας. Μάλιστα. Τι γίνεται καταρχάς, πες μας λίγο με την K19, K17, κυρίως την K19, της οποίας εσύ έχεις φυσικά την τεχνική ευθύνη. Ετοιμάζεστε σιγά σιγά? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Mm. Ο προγραμματισμός έχει γίνει με το που τελείωσε η ποδοσφαιρική σεζόν. Ήθελα να περιμένω να δω ποιος είναι ο προπονητής της πρώτης ομάδας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μας δώσει μια κατεύθυνση πάνω στη φιλοσοφία του πώς θέλει να λειτουργήσουμε μέσα στην σεζόν. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Σπανό. Είναι οργανωτικός, έχει γνώσεις από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει άποψη για τα θέματα υποδομής. Ναι. Και κατέθεσε τις δικές του απόψεις, συζητήσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να χτίσουμε το τελικό πλάνο για τον ετήσιο προγραμματισμό που θα κάνουμε για τα θέματα υποδομής. Ναι. Ναι, καταρχάς το θετικό είναι ότι μία από τις πρώτες επαφές που έκανε ήταν με τον προπονητή που είναι στην ακριβώς από κάτω ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι έχει ο άνθρωπος και ένα πλάνο και ένα σχέδιο, γιατί ξέρεις, πολλές φορές στο παρελθόν ασχολούνταν κυρίως με την πρώτη ομάδα και άφηναν εντελώς τελευταία την ενασχόλησή τους με τα τμήματα, με τις ομάδες υποδομής. Εν αντιθέση με τον κύριο Σπανό, που βλέπουμε ότι ήρθε μόλις προχθές ξανά στη Θεσσαλονίκη και αμέσως το πρώτο ραντεβού που έκανε από τα πρώτα ήταν με σένα, που είσαι προπονητής K19. Ναι, σίγουρα είναι θετικό αυτό πάρα πολύ. Μας βοηθάει και εμάς για τη συνέχεια μας στο έργο που έχουμε να δώσουμε. Εντάξει, στο παρελθόν δεν έγινε αυτό γιατί υπήρχε μια σκέψη για το άμεσο αποτέλεσμα να βγει ομάδα κατηγορία. Πάλι η ίδια σκέψη υπάρχει, απλά υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός. Φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια θα αποκτάμε και μεγαλύτερη εμπειρία και θα μπορούμε να δουλεύουμε καλύτερα. Η ομάδα, η K19 του χρόνου θα είναι αλλαγμένη σε μεγάλο ποσοστό? Τι να περιμένουμε δηλαδή? Μια ομάδα που έφτασε μέχρι το τελικό φέτος, αλλά φέτος ήταν και ένα πρωτάθλημα του ποδαριού, να το πω έτσι. Ναι, ήταν λίγο πρόχειρα προγραμματισμένο το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο τελικό, όπως είπες και εσύ. Δεν ήταν ο σκοπός αυτός της πρώτης χρονιάς. Ήταν πιο πολύ στην αρμολόγηση αυτής της ομάδας, γιατί δεν υπήρχε, ήταν η πρώτη σφίλη. Φέτος δεν θα δείτε κάτι διαφορετικό, πάλι έτσι ένα μεγάλο αριθμό των ποδοσφαιριστών, απλά θα προσθέσουμε κάποια παιδιά από την K17 που θα έχουν ηλικία, να πω, το 2000 γεννηθείς, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή στα τμήματα για να μην έτσι αλλάζουν μεγάλο ποσοστό του ρόστερ. Να υπάρχει μια προοδευτικότητα στην αλλαγή. Ναι. Δηλαδή ένα 30% της ομάδος θα φύγει, θα μπει ένα 30% από την K17. Θα γίνεται αυτό συνέχεια, ένας κύκλος, έτσι ώστε να υπάρχει ροή και στις ηλικίες. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, τα γήπεδα, γιατί πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό να τα ρωτάμε αυτά, Πασχάλη, είχετε εξασφαλίσει ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει πάλι μια ροή και η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα? Γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή και ειδικά στη Football League τα έσοδα είναι μηδαμινά. Ναι, δόξα τω Θεώ, φέτος δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε και τον χρόνο να έχουμε το χορηγό μας και στα δύο τμήματα και την επόμενη χρονιά. Οργανωνόμαστε λίγο καλύτερα. Κάποιες κινήσεις που κάναμε την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες μας κοστίσαν χρήματα, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία φέτος, θα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και μεγαλύτερη βοήθεια από την έλευση του κυρίου Μυροφορίδη σε κάποια θέματα, κάποιες παροχές υλικοτεχνικού, τα υλικά προπόνησης, όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε θα μας διευκολύνουν σε κάποια θέματα. Τώρα για την ειδικότητα είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην τελευταία εβδομάδα για να το κλείσουμε και αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις. Mm-hmm. Θέλουμε, έχουμε ένα πλάνο, ένα προσανατολισμό να κάνουμε και τα δύο τμήματα μαζί στον ίδιο χώρο προπόνηση. Mm-hmm. Ώστε να υπάρχει και ένας
σε εισαγωγικά έλεγχος σωστής λειτουργίας των δύο τμήματων. Mm-hmm. Ναι, είναι θετικό αυτό. Σήμερα στο ραντεβού με τον κύριο Σπανό, ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές πρώτης ομάδας, ειδικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να παίρνουν για να δουν και από κοντά κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα? Υπόθηκε κάτι τέτοιο? Σου ζητήθηκε να παραχωρήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, ειδικά για το βασικό στάδιο? Κάναμε μια συζήτηση πάνω αυτό. Είναι κάποια παιδιά τα οποία είναι σε πιο... έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη από τους υπόλοιπους. Επειδή υπήρχε και πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντίνου από το παρελθόν, όλα τα παιδιά είχαν συμμετάσχει σε προπονήσεις της πρώτης ομάδος. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αυτή τη χρονιά. Δεν θέλω να προλογίσω να πω κάτι για να μην υπάρχει απογοήτευση των υπολείπων, αλλά θα γίνει πάλι ένας κύκλος, θα τους δει όλους ο κύριος Σπανός τους ποδοσφαιριστές, σταδιακά προοδευτικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι έμπειρος, έχει την ικανότητα να κρίνει, να αξιολογήσει ποιους θέλει να πάρει μαζί του. Ναι. Ο πρώτος προπονητής έχει αυτή την αρμοδιότητα και αυτή την πρωτοβουλία για να το πράξει. Mm-hmm. Εμάς ο ρόλος μας καθαρά είναι εισαγωγικός για τα παιδιά. Ναι, σωστά. Γενικότερα πώς τις κρίνεις, Πασχάλη, τις κινήσεις που γίνονται στην πρώτη ομάδα? Και θέλω πρωτίστως να μου σχολιάσεις την πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Άρης, και αυτή δεν ήταν παίκτη, ήταν του Παύλου του Μυροφορίδη. Στο πρώτο κομμάτι της, θεωρώ ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξο από την περσινή χρονιά ως το κομμάτι της οργάνωσης και της λειτουργίας της ομάδος. Στο δεύτερο κομμάτι για τον κύριο Μυροφορίδη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τα έργα του έχει δείξει και τις παραστάσεις στη Β' Εθνική ότι είναι ικανός για τον πρωταθλητισμό. Εύχομαι οι επιλογές του να έχουν αποτέλεσμα και τη φετινή χρονιά, έτσι ώστε να μας τραβήξει όλους προς τα επάνω στη Super League. Mm-hmm. Όλοι μας επιδιώκουμε αυτό το πράγμα, mm-hmm. το να ανέβει η ομάδα στη Super League. Όπως είχαμε πει και τα ίδια πράγματα και φέτος, είναι ο σκοπός όλης της ομάδος. Είτε είμαστε στην πρώτη ομάδα, είτε είμαστε στην ΚΑΠΑ 19, είτε στην ΚΑΠΑ 17, αποσκοπούμε σε αυτό. Mm-hmm. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει μια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά τις προσθήκες στην ομάδα. Δηλαδή, σε σχέση με την περασμένη σεζόν, γίνεται κάτι διαφορετικό. Δεν πάμε τόσο πολύ στα βιογραφικά, στα ονόματα, στις ισχυρές παρουσίες, αλλά σε παίκτες, δεν ξέρω, που είναι πιο ταιριαστοί. Εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πιο ταιριαστή στο πρωτάθλημα και στο περιβάλλον της Football League. Ναι, ίσως. Αυτό βέβαια θα φανεί και από μετά την προετοιμασία από τα φιλικά που θα δοθούν. Ναι. Στην έναρξη του πρωταθλήματος θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Φαίνεται ότι το ηλικιακό επίπεδο είναι αυτό που δίνει ένα στοιχείο μεγαλύτερου κινήτρου στους ποδοσφαιριστές που ήρθαν αυτή τη χρονιά. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν να διακριθούν. Mm. Και φαντάζομαι ότι με την κατάλληλη χημεία που θα δημιουργηθεί στη φάση της προετοιμασίας θα χτιστεί μια ομάδα όπως πρέπει να είναι στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και έτσι πριν ολοκληρώσουμε και μια προσωπική ερώτηση, ολοκλήρωσε όπως μας είπες τα μαθήματα για το UEFA Alpha, άρα προφανώς θα πας να πάρεις και το ανώτατο δίπλωμα. Δείχνεις ότι το παίρνεις ζεστά, δηλαδή, το θέμα της προπονητικής. Πώς είναι τα πράγματα μετά την πρώτη σου χρονιά, πώς το σκέφτεσαι, πώς το έχεις στο μυαλό σου? Εγώ είμαι συνειδητοποιημένος, γνωρίζω τα δεδομένα της εποχής αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, προσπαθώ να πατάω στα πόδια μου, γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις της ομάδος είναι υψηλές, προσπαθούμε κάθε μέρα να λειτουργήσουμε για το καλό των παιδιών, έτσι ώστε να τους δώσουμε τα όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε για να είναι έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Από εκεί και πέρα για τα διπλώματα είναι κάτι το οποίο... θα υπάρξει μια ακολουθία στα διπλώματα, λογικό είναι. Και όσο είμαστε μέσα στο χώρο του κύκλου, πρέπει να εξελισσόμαστε για να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας. Κάθε σχολή που πηγαίνω, καταλαβαίνω ότι στην προηγούμενη δεν ήξερα τόσα πολλά πράγματα όσο έπρεπε. Και αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Πάντως και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, παρακολουθούσες προπονήσεις τόσο του Νίκου Αναστόπουλου όσο και του Νίκου Κωνσταίνολου. Ήσουν παρόν, δηλαδή έβλεπες τους προπονητές. Κάτι που φαντάζομαι θα το κάνεις και φέτος με τον Δημήτρη Σπανό. Σίγουρα, ναι. Θα είμαι από κοντά, παρακολουθώ, γιατί βλέπω ποια είναι η φιλοσοφία του προπονητή, η λειτουργία στο μέσα στην προπόνηση, τι θέλει από τους παιδιστές, κάτι αντίστοιχο να μεταδώσω και εγώ στη δική μου ομάδα και κατά ένα μικρότερο βαθμό να μεταδίδεται και στην ΚΑΠΑ 17. Έτσι ώστε τα παιδιά στην εξέλιξη που θα έχουν
να αφομοιώνουν τα κομμάτια σιγά σιγά προοδευτικά για να μπορούν να είναι έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στην παρουσία στην προπόνηση, στα αποδυτήρια στον αγώνα στην πρώτη ομάδα, όχι την ώρα που μιλάει ο προπονητής, αλλά να βλέπουμε λίγο τη συμπεριφορά. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι βασικές εμπειρίες που πρέπει να έχει ένας προπονητής. Mm-hmm. Έχεις καθόλου ενημέρωση για το αν το φέτος το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει έγκαιρα, γενικότερα, ή είναι νωρίς ακόμα? Για τα τμήματα υποδομής, ναι, που λέει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν γνωρίζουμε, είναι εξαρτώμενο από το πρωτάθλημα της πρώτης ομάδος. Αν θα ξεκινήσει κανονικά, αν θα έχει καθυστέρηση. Αναμένουμε μια καθυστέρηση, γι' αυτό και θα πάμε και λίγο πιο πίσω στην προετοιμασία μας με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Ναι. Ήταν να ξεκινήσουμε αρχές Αυγούστου, αλλά λόγω της καθυστέρησης που θα υπάρξει θα πάμε λίγο πιο πίσω. Μάλιστα. Ναι. Μακάρι τουλάχιστον φέτος να τα πράγματα να είναι διαφορετικά, γιατί θυμίζω δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα των μικρών, αλλά και των μεγάλων που ξεκίνησε με πολύ σημαντική καθυστέρηση την περασμένη σεζόν. Ας ελπίσουμε ότι πρωτίστως θα ξεκινήσει 17 Σεπτεμβρίου, που είναι η αρχική ημερομηνία, ο προγραμματισμός, το πρωτάθλημα της Football League, και αμέσως μετά φαντάζομαι θα ξεκινήσουν και τα τμήματα υποδομής. Μακάρι. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα της Football League, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι όλοι μας, ο σκοπός μας είναι να έρθει στη Super League, γιατί εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένες ημερομηνίες και μπορούμε να δουλέψουμε με μια βάσιμη λογική πάνω στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δυστυχώς στη Football League δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κρίνεσαι ανάλογα με το τσουφούνε. Mm-hmm. Και ευχόμαστε να μην επαναληφθεί αυτό το πρωτάθλημα το κουτσουρεμένο της προηγούμενης σεζόν. Όντως. Να σου πούμε και πάλι συγχαρητήρια για το δίπλωμα και με το καλό να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.